Είναι η στιγμή που οι πυροσβέστες καταφέρνουν να ανασύρουν την εγκλωβισμένη συνοδηγό από τα συντρίμμια του οχήματος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ παίρνουν τη σκυτάλη και τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου λίγο νωρίτερα είχε μεταφερθεί και ο σύζυγός της και ο οδηγός του γιο ταχύ. Μεταβήκαμε 3 πυροσβεστικά οχήματα, ένα επιβατικό και 12 άντρες και κάναμε τις ενέργειες απεγκλωβισμού ενός ατόμου, το οποίο βρισκόταν εντός του οχήματος. Είχε προηγηθεί μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για ώρα προκειμένου η 42χρονη να βγει με ασφάλεια από το αυτοκίνητο. Είχε τις αισθήσεις της και έζησε λεπτό προς λεπτό βασανιστικά κάθε κίνηση των πυροσβεστών και την αγωνία τους να ολοκληρώσουν το έργο τους χωρίς καθυστέρηση. Ήταν δύσκολη επιχείρηση, όπως είδατε και εσείς, χρησιμοποιήσαμε όλες τις διαστικές σειρές που έχουμε στο όχημα και επικουρικά φέραμε και δεύτερη διασωστική και τρίτη διασωστική μάλλον για να κάνουμε τις ενέργειες απεγκλωβισμού της κυρίας. Το όχημα κινούνταν στην Εθνική Οδό προς τη Σούδα όταν στο ύψος του Βαμβακόπουλου ο 48χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να αναποδογυρίσει με την πρόσκρουση στα προστατευτικά κυκλειδώματα να είναι σφοδρή. Η μεγαλύτερη ζημιά φαίνεται ωστόσο να προκλήθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος και παρότι η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, το ζευγάρι είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς παρά την τρομακτική αυτή περιπέτεια, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Χρειάστηκε περίπου μια μισή ώρα συνολικά μετά τον αρχικό συναγερμό προκειμένου η πυροσβεστική να ολοκληρώσει την επιχείρησή της στο σημείο του τροχαίου, με το τέλος ωστόσο να είναι αίσιο καθώς δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Αυτό το λέμε συνέχεια, παιδιά, χρόνια πολλά καταρχήν να πούμε σε όλο τον κόσμο, ναι, να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που γίνεται λίγο περισσότερο κίνηση στους δρόμους. Η ευχή για μια ανέμακτη έξοδο των κριτικών και εν ώψη της πρωτοχρονιάς κυριαρχεί με το νησί να έχει και φέτος πληρώσει ακριβά το φόρο αίματος σε τροχαία δυστυχήματα.